Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να είμαι εδώ, κοντά σας. Μπορεί για σας να είναι αυτονόητο, για μένα δεν είναι τόσο αυτονόητο να είμαι στο Ανόβερο, στη Γερμανία, δίπλα από τον Σίλερ, δίπλα από τον Γκιώτε, και να μιλάμε για την ελευθερία της Ελλάδος που αποκτήσαμε με τόσες θυσίες. Επιπλέον, άκουσα και τους γερμανικούς λόγους που, όπως το είπατε, ήταν και συγκινητικοί. Και όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι είμαστε σε αυτή την πλατεία με μια κοινότητα που είναι τόσο δυναμική για την πόλη, και να μπορούμε να γιορτάσουμε εδώ και να έχουμε τη σημαία μας με την ηθική επέτειος με έναν ελεύθερο τρόπο, νομίζω ότι και οι δικοί μας πριν 200 χρόνια δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν. Άρα για μας τώρα είναι μια πραγματικότητα κάτι που ζούμε. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρώπης και παίζει όλο και έναν πιο σημαντικό ρόλο και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Παίζει και σε άλλους τομείς, γιατί έχουμε βέβαια και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ουκρανία και είναι σημαντικό η Ευρώπη να είναι ενωμένη. Εδώ στην Γερμανία τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και σε αυτό το τομέα και είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που φανταζόμασταν εμείς μετά από 400 χρόνια τουρκοκρατίας ότι ήταν εντελώς αδιανόητο και μερικοί σπάνιοι Έλληνες θεώρησαν ότι θα πρέπει να είναι το επόμενο όραμα, είναι η πραγματικότητά μας και μετά από 2 αιώνες το ζούμε και το ζούμε με έναν τρόπο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο θεωρητικά η πατρίδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά έδωσε αυτό το παράδειγμα, το γεγονός ότι η δημοκρατία υπάρχει και σαν λέξη σε άλλες γλώσσες, όπως και εδώ, και είναι καθαρά ελληνική, αποδεικνύει ότι όντως ο Δήμος μπορεί να τα καταφέρει. Άρα αυτό το θαύμα που έγινε πριν 202 χρόνια μπορεί τώρα για μας να είναι μια απλή επέτειο, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε ότι στη σημαία μας γράφουμε το ελευθερία ή θάνατος, που παραμένει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός. Θέλουν οι δικοί μας να είναι ελεύθεροι, αλλιώς καλύτερα να είναι νεκροί. Μπορεί μερικές φορές τώρα να παιδευόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά σημαίνει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα που είναι πολύ πιο σημαντικά. Αυτό που είδαμε και με τα οικονομικά και με την πανδημία, βλέπετε είμαστε πάλι τώρα ενωμένοι, χωρίς μάσκες. Και αυτό σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι ξεπεράσαμε κι άλλη μια δυσκολία και ο λαός μας που ξεπέρασε αυτή τη σκλαβιά, έθεσε σαν θέμα ότι η ελευθερία είναι πρώτα απ' όλα. Έχουμε τη συνήθεια να λέμε καλή υγεία και μετά όλα θα έρθουν. Να ξέρετε ότι καλή υγεία έχουν και οι φυλακισμένοι. Άρα ο Ελληνισμός κατάφερε να βάλει πρώτα την ελευθερία και μετά να έχουμε την υγεία να την απολαμβάνουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσοι πολλοί, που δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαστε ένας μικρός λαός και όταν πάμε σε μια άλλη χώρα, το να έχουμε τόσους πολλούς δικούς μας είναι πάντοτε ένα θαύμα. Άρα ευχαριστώ για αυτό το θαύμα στο Ανόβερο και καλή συνέχεια για τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιγερέ. Vielen Dank, Herr Λιγερέ, für diese Worte. Er betonte